Πρόεδρε, καλώς ήρθες. Τα είπαμε και στην Αθήνα. Το νοσοκομείο Κομωτινής είναι το μοναδικό νοσοκομείο αποκτήσεως του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο το ιδιωτικοποίησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το Φλεβάρι του 2020, καταστρατηγώντας το μνημόνιο που υπόγραψε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Ρουνιάρχο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο κυρίως οι χρήστες υγείας του νοσοκομείου Κομωτινής. Ευελπιστούμε ότι σε επικείμενη αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, σε ένα πολιτικό σχεδιασμό δικό σου ως Πρωθυπουργός πλέον, θα στηρίξεις τόσο το κοινωνικό κράτος, θα μας επαναφέρει στην κανονικότητα και κυρίως θα στηρίξεις τον δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας που τόσο ανάγκη το έχει. Μια κοινωνία καθημαγμένη, τσακισμένη και γονατισμένη από αυτές τις αδίστακτες νεοφιλελεύθερες πολιτικές του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι καλώς ήρθες. Είσαι η ελπίδα για όλο τον υγειονομικό κόσμο. Δύο σχόλια. Πρώτον, το πρώτο σχόλιο είναι ότι ένα άτομο ποτέ δεν είναι η ελπίδα. Ένα κίνημα είναι η ελπίδα. Και αυτό που κάνουμε εδώ και λιώνουμε τα παπούτσια είναι χτίζουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα όλοι μαζί είμαστε η ελπίδα. Και το δεύτερο πράγμα, όσον αφορά σε αυτό που ζήτησες για το δημόσιο χαρακτήρα και την επαναφορά του δημοσίου χαρακτήρα εδώ, γι' αυτό το αίτημα έχεις το λόγο. Να είναι στην προτεραιότητά σας. Μπράβο. Σε καλά και πάρα.